αυτό εδώ, σε αυτό εδώ τον ελαιόνα που είμαστε, ο παραγωγό είχε προβεί σε κλάδεμα ανανέωση. Η συγκεκριμένη ελιά είναι ηλικιακά η ίδια με αυτή την ελιά. Ήρθε ο παραγωγό, έκοψε τα κούτσουρα. Αυτό είναι πολύ βαθύ κλάδεμα ανανέωση. Πετάξανε καινούργια μικρά κλαδάκια. Αυτά αναπτυχθήκανε. Διαμορφώσαμε το νέο δέντρο και βλέπουμε ότι είναι σε καλύτερη μοίρα αυτό το δέντρο από το δέντρο το άλλο που δεν του είχαν κάνει το κλάδεμα ανανέωση. Επομένω στι ξηροθερμικέ χρονιές και στι χρονιές που έχουμε παρατεταμένη ξηρασία, όπω είναι η χρονιά του 23 με το 24, είναι μονόδρομο για να συντηρήσουμε το, το κεφάλαιο να έχουμε κλάδεμα ανανέωση. Η Κρήτη, η Κρήτη πρέπει να βγει σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Το νησί πλήτεται βάναυσα από τι θερμέ μάζε 18 μήνε. Τα φαινόμενα που έχουμε δει στο νησί δεν τα έχουμε ματαδεί ποτέ. Οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους. Από τα Χανιά και μέχρι το Λασίθι η κατάσταση είναι απελπιστική όσο αφορά τα ελαιόδεντρα. Περίπου 80.000 τόνους λάδι περιμέναμε φέτος στην Κρήτη και δεν θα παράξουμε ούτε 20.000 τόνους. Τα πρώτα αποτελέσματα από τα ελεουργία που έχουν ανοίξει διστακτικά και κάποιοι άνθρωποι μαζεύουν τις ελιές για να δούνε τα αποτελέσματα πώς πάνε, είναι απογοητευτικά, η ποιότητα δεν είναι καλή, χρειάζονται πολλά κιλά ελιές για ένα κιλό λάδι και όλα αυτά συνενούν σε μία από τις χειρότερες χρονιές των τελευταίων ετών. Ζητάμε από την περιφέρεια Κρήτης να κηρύξει σε έκτακτη ανάγκη λόγω ξηρασίας την Κρήτη μας και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να πάρουμε και μία ασυλία Μήπω διορθώσουμε την κακή πληρωμή του Οκτωβρίου που αφορά τι αγροτικέ ενισχύσει. Η εικόνα μελάει από 42 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, το 90% αντιμετωπίζουν πρόβλημα να χαθεί το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο σε πάρα πολλές περιοχές και ειδικά στο νομό Σιτίας έχει ξεκινήσει κατιούσα και έχει χαθεί. Πάνω από το 50% των ελαιοδέντρων στην Σιτία έχει χαθεί και ερχόμαστε και ζητάμε, ζητάμε να εφαρμόσουμε τα μέτρα τα καλλιεργητικά που εφαρμοστήκανε στην Ισπανία που είχε και αυτή μεγάλο πρόβλημα επί 36 μήνες με Ανοβρία. Χρειαζόμαστε κλάδεμα ανανέωσης. Το κλάδεμα ανανέωσης είναι το μόνο κλάδεμα, είναι η μόνη καλλιεργητική φροντίδα που μπορεί να σώσει το κεφάλαιο. Γιατί δεν θα έχει μεγάλες απαιτήσει από νερό το δέντρο. Αυτό όμως το κλάδεμα ανανέωσης είναι καταστροφικό για τον παραγωγό γιατί θέλει 4 με 5 χρόνια να συνηφέρει το δέντρο και να του δώσει τι παραγόμενε ποσότητε. Επομένω, ζητάμε από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη άμεσα να φτιάξει ένα περιβαλλοντικό σχήμα όπω το έχει φτιάξει σε άλλε καλλιέργειε που να επιδοτεί μέσα από τα 20 σχήμα το κλάδεμα ανανέωση και ειδικά στην περιφερειακή ενότητα Κρήτη.